Καλησπέρα και για απόψε. Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα θα μιλήσουμε για την πανιόνια επικαιρότητα. Με ένα τόνο θα έλεγα λιγάκι πιο αισιόδοξο, μιας και η ομάδα μας στο ποδόσφαιρο κατάφερε και πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο στον αγώνα εντός έδρας με τον Όφη, που όπως γράψανε κάποιες εφημερίδες ήταν μια νίκη οξυγόνο. Κάποιος θα μπορούσε να υπερθεματίσει και να πει ότι ήταν μια νίκη που έδειξε ότι η ομάδα μας ακόμα δεν χρειάζεται τεχνητές αναπνοές. Η σημασία του αγώνα αυτού, όπως έδειξε και η εικόνα του, έγινε πλήρως αντιληπτή από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, και γι' αυτό όσοι το παρακολουθήσανε, δυστυχώς πολύ λίγοι, για τη σημασία του και για τη συνέχεια, αυτό το σκηνικό συνεχίζεται στο στάδιο της Νέας Μένης. Ίσως κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ή δεν θέλουν να καταλάβουν την κρισιμότητα των στιγμών και πού μπορεί να οδηγήσει μια αποτυχία τη φετινή σεζόν. Βέβαια ήταν και τα καταστήματα ανοιχτά χτες, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Ο κόσμος του Πανιωνίου δεν είναι ούτε 1000 ούτε 1300 άτομα, πόσα μπορεί να έχει χτες στο γήπεδο. Για αυτά θα τα πούμε αργότερα. Ήταν το πρώτο φετινό μας παιχνίδι που δεν δεχτήκαμε γκολ. Και αυτό είναι είδηση. Θέλετε ο νέος προπονητής, ο Μαρίνος Ζουινίδης, που ήταν και σίγουρα πολύ μεγάλος αμυντικός σαν ποδοσφαιριστής και εικονόνα θα έλεγα του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος στην άμυνα. Την εποχή του, έτσι, την εποχή που πραγματικά δέσποζε στην αμυντική γραμμή της Εθνικής Ελλάδος και του Πανιωνίου. Και του Παναθηναϊκού, συγγνώμη. Βλέπετε, άμα τα βλέπεις όλα κόκκινα και μπλε, όταν ξεκινάει μια πρόταση από πά, δεν μπορεί να καταλήξει πουθενά άλλο. Και γίνονται και λάθη. Ο χτεσινός αγώνας Στο χτεσινό αγώνα μάλλον η ομάδα μας μπορεί να έδειξε πρεσαρισμένη λόγω της σημαντικότητάς του, αλλά κράτησε το 0 σχετικά εύκολα. Πάλι κάποιες αντεπιθέσεις βγήκαν που δεν ολοκληρώθηκαν για τη μεριά του Όφη, αλλά σίγουρα ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο κινδυνεύσαμε ελάχιστα να δεχτούμε τέρμα και η είσοδος του Κολοβού, του Δημητράκη μας, και το γρήγορο γκολ έδιωξε και το άγχος και
μπόρεσε η ομάδα και πριν με το δοκάρι του και μετά να δημιουργήσει φάσεις, να μην απειληθεί, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να πάρει την πολύ σημαντική νίκη και με ένα καθαρό σκορ που δεν άγχωσε κανέναν, μια και υπήρχαν δύο τέρματα διαφορά ως το τέλος. Πολύ καλή αρχή για τον νέο μας προπονητή που χρειάζεται και συνέχεια. Απλά ο Πανίνιος θες έδειξε ότι έχει το δικό του οξυγόνο. Δεν χρειάζεται μηχανήματα για να αναπνεύσει. Βλέποντας το πρόγραμμα φυσικά, μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου μπορείτε να δείτε όλοι ότι υπάρχει το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ατρόμητο και κάθε αγώνας που θα έρχεται θα είναι ο πιο σημαντικός μέχρι τον επόμενο, γιατί είναι και εντός έδρας. Την Κυριακή βέβαια μεθαύριο παίζουμε στο στάδιο Καρασκάκη με τον Ολυμπιακό και πολύ σωστά ο προπονητής μας είπε ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε κανένα μάτς στην τύχη του, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να περιμένεις και πάρα πολλά στα παιχνίδια με ομάδες που η διαφορά δυναμικότητας είναι κάτι παραπάνω από αισθητή. Το τι μπορούμε να πούμε είναι ότι η ομάδα μας πήρε ψυχολογία, βγήκε προς το παρόν πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αυτό δεν λέει κάτι, έτσι αγωνιστική με αγωνιστική αυτά αλλάζουν και χρειάζεται μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, έχοντας τα παιχνίδια στο στάδιο Καρεσκάκη εκτός τη Τετάρτη με τον Ατρόμητο εντός έδρας την προσεχή Κυριακή και δύο εκτός έδρας με τον Πλατανιά και τον ΠΑΟΚ, ότι χρειάζεται τουλάχιστον άλλους 3 βαθμούς για να είναι σε κάποια βαθμολογική θέση και κατάσταση παρεμφερεί με αυτή που βρισκόμαστε σήμερα. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνουν οι αντίπαλοι, αλλά βλέποντας το πρόγραμμα και του Όφη και του Πλατανιά και του Λεβαδιακού μπορούμε να δούμε ότι με άλλη μια νίκη η κατάσταση δεν θα είναι πολύ διαφορετική. Τα μάτς που έρχονται είναι πολύ δύσκολα. Η συνέχεια του πρώτου γύρου μας βλέπει να ταξιδεύουμε στην Κρήτη αρχές Γενάρη κοντά στον Εργοτέλη και η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Κυρίως τα μετόπιστεν. Στα στόπερ δηλαδή και όπου αλλού έχουν δει και κρίνουν οι προπονητές. Άλλωστε εδώ ούτε τον προπονητή κάνουμε, ούτε τον αναλυτή, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όπως μπορείτε να δείτε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook και τους άλλους τρόπους διαδικτυακά επικοινωνίας όλων των Πανιωνίων για την Πανιώνια επικαιρότητα, πολλές εκπομπές, αν θυμάμαι καλά 3 με 4 εδώ της Πανιώνιας πορείας, έχουν ανέβει και στο YouTube. Και η εκπομπή της προηγούμενης Δευτέρας και η εκπομπή πριν 15 μέρες που είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε το προπονητή μας στο μπάσκετ Βαγγέλη Αλεξανδρή και τον αντιπρόεδρο της ομάδας μας και κύριο Θανάση Δούνη, όπως τη μισή ώρα που διέρχεσε η συνομιλία μας υπόθηκαν πολλά πράγματα και για την ομάδα μπάσκετ. Από το γήπεδο της Αρτάκης άλλωστε έφτασα σήμερα και λίγο καθυστερημένα, όπου η αλήθεια είναι υπήρχε μια ήττα από τον Ολυμπιακό εντός έδρας που και το υλικό και η σαφή διαφορά δυναμικότητας δεν μας άφησε να μπούμε στον αγώνα
η μικρότερη διαφορά είχε φτάσει κάποια στιγμή στους 10 πόντους, αλλά όλη η διάρκεια του έδειξε ότι ο φετινός Πανιώνιος σίγουρα δεν είναι ο Πανιώνιος των τελευταίων 3 με 4 ετών. Αυτό το ξέρουμε όλοι από την αρχή. Για τον μπάσκετ μιλώντας, υπήρχαν και κάποια αποτελέσματα όπως η νίκη του Πανελληνιακού που ακόμα δεν μας έχουν αφήσει να ανεβούμε στη βαθμολογία, κάτι το οποίο σίγουρα θα γίνει τις προσεχείς αγωνιστικές. Το επόμενο, ο επόμενος αγώνας μας στο μπάσκετ είναι κοντά στο Πανελευσυνιακό στην Ελευσίνα. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Ίσως το πιο κρίσιμο παιχνίδι από αυτά που έχουμε να δώσουμε στη συνέχεια. Μια και οι ομάδες θεωρητικά πάντα μιλώντας που θα προσπαθήσουμε να βάλουμε από κάτω, στον αγώνα για παραμονή στην κατηγορία είναι μία από αυτές, είναι και η Ελευσίνα. Θα έλεγε κανείς μαζί με τον Καόδ. Τον Κορυβό Αμαλιάδας. Τα Τρίκαλα ίσως. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε. Τον Απόλλων Πάτρας, ο οποίος όμως έχει κάνει σημαντικές νίκες. Αυτό πρέπει να κοιτάμε είναι να κοιτάμε την καμπούρα μας. Έτσι. Να κοιτάμε εμείς να έχουμε τη βελτίωση που πρέπει. Εμείς να είμαστε όπως πρέπει. Και άλλες νίκες θα έρθουν. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής είπε καθαρά ότι πριν λίγες μέρες πιστεύει στο υλικό και το υλικό θα βελτιώνεται συνεχώς. Ο Πανιώνιος είναι πια ομάδα, αλλά ακόμα πληρώνει βαθμολογικά την πολύ κακή αρχή του με όλα τα προβλήματα, όλες τις δυσκολίες που έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες επαφές μαζί εδώ στην εκπομπή. Απόψε το γήπεδο είχε πολύ κόσμο, ήταν γεμάτο. Παλμός υπήρχε. Η διαιτησία σε κάποιες στιγμές έκανε λάθη που, εντάξει, δεν μπορεί να πεις κρίνουν το αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα το να παίζεις και να σφυρίζεις κοντά στο γηπεδούχο με μια διαφορά στους 17 ή 19 πόντους με σφυρίγματα τελείως αλλοπρόσαλα, εντάξει, κάπου πικάρει και τους οπαδούς της γηπεδού ομάδος που τουλάχιστον η διαιτησία δεν ήταν και τόσο στο ύψος της σήμερα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα να και θα τα πούμε στη συνέχεια με άλλες ειδήσεις και από άλλα τμήματα.
συνεχίσουμε λοιπόν και να αναφερθούμε, να συνεχίσουμε μάλλον για τον αγώνα που τελείωσε πριν λίγη ώρα με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ ανδρών, όπου η ομάδα μας γνώρισε την ήττα, φυσιολογική άλλωστε. Δεν εξέπλησε κανένα το γεγονός. Το μόνο θετικό από αυτή την προσπάθεια ήταν η συμμετοχή του στα μάτι για αρκετά λεπτά. Η διαφορά των δυναμικότητας των δύο ομάδων δεν μπορεί να κάνουμε κριτική, διότι ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός και οι δικές μας δυνατότητες, ειδικά κάτω από τα καλάθια, δεν μας έδωσαν καμία ελπίδα για να είμαστε και κοντά στο σκορ και να διεκδικήσουμε κάτι στο τέλος. Αυτό το τμήμα οφείλουμε να παραδεχτούμε όλοι μας ότι από την αρχή της σεζόν ανεβαίνει έναν γολγοθά, θα έλεγε κανείς, και θα ήταν και μικρός ο χαρακτηρισμός για να περιγράψει τις δυσκολίες και ό,τι έχει αντιμετωπίσει ως τώρα. Πολλοί θα είδατε και μέσα από το διαδίκτυο και στις εφημερίδες και τα λοιπά, ότι το τμήμα μπάσκετ του Πανιωνίου από την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, έχει καλέσει τον κόσμο και αυτούς που δεν πρόλαβαν ή δεν το είχαν σκεφτεί, να προμηθευτεί εισιτήρια διαρκείας με στο ίμιση της τιμής, η οποία βέβαια αρχική τιμή για όλη τη σεζόν ήταν 50 ευρώ για να παρακολουθήσει 12-14 μαζί με το κύπελο παιχνίδια. Από Τετάρτη λοιπόν με Πέμπτη ανακοινώθηκε ότι στο ίμιση της τιμής με 25 ευρώ μπορούν οι Πανιώνιοι ακόμα και μέσα στο Δεκέμβριο να δώσουν το παρόν και να δείξουν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την ομάδα, αν χρειαστεί και κάποια ενίσχυση, και τους ανθρώπους που τη διοικούν, γλιτώνοντας και οι ίδιοι ένα σεβαστό ποσό, έτσι. Τα εισιτήρια του αγώνα έχουν 10 ευρώ, οπότε με 25 ευρώ ακόμα και σήμερα, αν πληροφορήθηκα καλά, μέχρι το τέλος του έτους, μέχρι αρχές Γενάρη, μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια αυτά με 25 ευρώ για να παρακολουθήσουν το πρωτάθλημα μέχρι τέλος. Και αυτό γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, για να δοθεί η δυνατότητα ίσως, συγγνώμη, κάποιας ενίσχυσης, για να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις της ομάδος, στα ταξίδια εκτός έδρας και ούτω καθεξής. Τα έσοδα από το πόλο, άλλωστε, που έχει προϋπολογίσει μια ΚΑΕ στην Α1, είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό πολύ περιορισμένα και καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, έτσι. Άλλα τα μεγέθη στο ποδόσφαιρο, τελείως διαφορετικά στο μπάσκετ. Και μιας που είμαστε στο μπάσκετ, οφείλω να αναφερθώ στο τμήμα των πρωταθλητριών, όπως το λέω εγώ. Στο τμήμα δηλαδή με το οποίο έχουμε κατακτήσει το μόνο πανέλληνο πρωτάθλημα που έχει ο σύλλογος στην ιστορία του γενικώς, από τότε που έφυγε από τη Σμύρνη και εγκαταστάθηκε στη Νέα Σμύρνη. Και αυτό δεν είναι άλλο από το γυναικείο μπάσκετ.
Οι κοριτσάρες μας εκεί, σε ένα θεωρητικά αμφίροπο μάτς, πριν το ξεκίνημά του, καταφέραν μια άνετη νίκη με πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνοντας μια διαφορά 22 πόντων. Τελικό σκορ Πανιόνιος Sporting 64-42. Όπως είχα αναφέρει την προηγούμενη αγωνιστική, στο εντός έδρας αγώνα μας, στο προηγούμενο μάλλον εντός έδρας αγώνα μας, είχαμε παίξει με μια ομάδα που ήταν από την Καλαμάτα στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και μέχρι το 35ο λεπτό ήμασταν πίσω στο σκορ. 33ο ίσως. Τα τελευταία λεπτά η ομάδα σοβαρεύτηκε και πετύχαμε μια αγωτική νίκη σε έναν θεωρητικά εύκολο αντίπαλο. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει πάντα όταν δεν είσαι ψυχολογικά έτοιμος να τα δώσεις όλα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, είτε αυτό είναι μπάσκετ, είτε είναι αυτό ποδόσφαιρο, είτε είναι γυναικείο, είτε είναι ανδρικό. Μια ομάδα πρέπει πάντα να είναι έτοιμη και σοβαρή ανεξαρτήτως αντιπάλου. Χτες λοιπόν οι κοπελάρες μας πετύχανε μια πολύ άνετη νίκη κοντά στο Sporting, που από ό,τι μαθαίνω και εγώ, γιατί δεν τα παρακολουθώ και όλα τα τμήματα από πολύ κοντά, ήμασταν δεύτεροι στη βαθμολογία. Ήταν ένα τέρπι δηλαδή για την Α2 γυναικών. Πετύχαμε μια πολύ άνετη νίκη. Στο τέλος του πρωταθλήματος ανεβαίνουν δύο ομάδες. Γίνεται και κάτι σαν play-off. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Με πάρα πολύ καλή εμφάνιση κατάφερα να φτάσω και να παρακολουθήσω και εγώ τα τελευταία 5-6 λεπτά. Πραγματικά οι κοπελιές μας στο δεύτερο μήχρονο δεν δώσαν καμία δυνατότητα στο Sporting να μπει στο μάτς, με κορυφαία τη Στεφανίδου που είχε 18 πόντους, τη Μαρία του Μαράκη, την Παναγιωτοπούλου με 14 και τη Σταμπούλου, την Πολίνα, την Μέρκερ μας, τον Άσο μας, να έχει και αυτή μια πολύ καλή εμφάνιση με 13 πόντους. Έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο θα λέγαμε ότι ήταν κυρίως ενθαρρυντικό. Για τα περισσότερα τμήματα, μιας και και στο ποδόσφαιρο είχαμε νίκη, και στο γυναικείο μπάσκετ. Εντάξει, στο μπάσκετ ήταν ο αντίπαλος που δεν μας έδωσε τα περιθώρια. Μια πολύ μεγάλη μάχη έγινε και την Κυριακή το απόγευμα στο γυναικείο βόλεϊ, όπου η ομάδα μας το πάλεψε σε έναν αγώνα με θεωρητικά πολύ δυνατό αντίπαλο, τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου, και αν και έχανε με 2-0 στα σετ, με μια ομάδα που έχει πολύ μεγαλύτερο μπάσκετ και βρίσκεται έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας. Το πάλεψε τον αγώνα από 0-2 στα σετ που έχανε, το έφερε στο 2-2, και ακόμα και στο τρίτο και νικηφόρο σετ το πάλεψε στο 8-8 και στο 10-10. Όπως γνωρίζετε, η βαθμολογία στο βόλεϊ αλλάζει αν η νίκη είναι με 3-2 σετ για την νικηφόρο ομάδα
ή 3-0 και 3-1. Έτσι οι βαθμοί δεν είναι οι ίδιοι και γι' αυτό το λόγο σκόνταψε η μέχρι πρότινος πρωτοπόρος στη βαθμολογία ομάδα του Αστέρα Αγίου Δημητρίου και έτσι έμεινε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ηρακλή Κηφισιάς. Πρέπει να πούμε ένα μπράβο στον κόσμο που έχοντας και τη θετική ενέργεια ας πούμε του ποδοσφαίρου και τη νίκη, αρκετά παιδιά ανέβηκαν στο Αρτάκης την Κυριακή το απόγευμα μετά το ποδόσφαιρο και δώσαν έτσι ένα παλμό και ένα ρυθμό στον αγώνα, ο οποίος εξελίχθηκε τελικά σε ντέρμπι. Όπως βλέπετε σε όλα τα σπορ, όπου υπάρχει ομαδικό άθλημα, η ιστορία της παρουσίας του κόσμου και το ψυχολογικό αβαντάζ που αυτός δίνει μετράνε παντού, είτε μιλάμε για βόλεϊ, είτε μιλάμε για ανδρικό άθλημα, είτε μιλάμε για γυναικεία ομάδα. Έτσι είναι τα ομαδικά αθλήματα και κυρίως αλλά και τα ατομικά. Όταν έχεις θεατές, όταν έχεις τις επιθυμίες, όταν έχεις κάποιους που να σου λένε μπορείς, τότε φυσικά και η ψυχολογία αλλάζει και όλα. Ξεκινάς από άλλες αφετηρίες και περισσότερη πίστη στις δυνάμεις σου. Και στη διάρκεια ενός αγώνα, είτε είναι αυτός ποδοσφαίρου, είτε βόλεϊ, είτε μπάσκετ, είτε οτιδήποτε άλλο. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στις γιορτές. Μόλις σήμερα πληροφορήθηκα ότι από κάποιες κοπελιές του μπάσκετ ότι ο επόμενος αγώνας είναι αρχές Γενάρη, έχει μια διακοπή το πρωτάθλημα. Το ίδιο ισχύει για τον μπάσκετ από ό,τι μαθαίνω. Λόγω των εορτών θα υπάρξει μια διακοπή. Την άλλη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, θα είναι και η τελευταία εκπομπή που θα κάνουμε για το έτος και ελπίζω να έχουμε έτσι και ένα καλεσμένο από ένα τμήμα ομαδικού αθλήματος του ιστορικού για να μπορούν και αυτοί να μας πούνε τα πιστεύω τους και το τι γίνεται και τι μπορούμε να περιμένουμε από το τμήμα τους. Και εννοώ βέβαια ένα προπονητή και ίσως και τον αρχηγό της ομάδος. Αυτή είναι η πανιόνια επικαιρότητα για τη εβδομάδα που μας πέρασε. Σίγουρα πολύ πιο θετική και πολύ πιο αισιόδοξα τα πράγματα για το ποδόσφαιρο που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει είναι στην κορυφή των ομαδικών αθλημάτων και αυτό που βάζει το τέμπο και για τον κόσμο και για τα υπόλοιπα αθλήματα. Ας πάμε όμως ένα ακόμα μικρό διάλειμμα και θα τα πούμε για το φινάλε της εκπομπής λίγο πιο μετά.
Όπως είχαμε πει και πιο πριν, την επόμενη εβδομάδα φιλοδοξούμε να προσπαθήσουμε να έχουμε, κλείνοντας τη χρονιά και εδώ από τη συνόδεια του NSTV, την επόμενη Δευτέρα, ίσως λίγο πιο νωρίς, πιθανότατα πιο νωρίς, να έχουμε και κάποιους καλεσμένους από ένα τμήμα του Πανιωνίου, για να μας πούνε και αυτοί τις απόψεις τους και το τι πιστεύουν για το μέλλον του τμήματος. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να αναφερθώ και στην ομάδα του Πόλο, το μοναδικό τμήμα από τη μεριά του ερασιτεχνικού αθλητισμού, όπως λέγεται, του μη καθαρά επαγγελματικού. Την ομάδα Πόλο των ανδρών, η οποία κόντρα στις εκτιμήσεις των ειδικών, θα έλεγα, του σπορ, ότι και φέτος πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην κατηγορία και όλα τα συναφή, απέδειξε και αποδεικνύει ότι αγωνιστική με αγωνιστική αποκτά μεγαλύτερη συνοχή, πιστεύει πιο πολύ στις δυνάμεις της. Μετά από 5 αγωνιστικές έχει 7 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, με πολλές ομάδες οι οποίες έχουν 4 βαθμούς. Η ομάδα του Αλέκου του Βάσου και του Γιάννη του Θωμάκου ως αρχηγός, που μπορεί να γνωρίσει την ήττα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια έχει άλλη δυναμική και άλλο ρόστερ, αλλά με ένα σκορ πολύ κοντά, 11-8, ξεκινώντας πολύ δυνατά τα 8 λεπτά, κοιμάνθηκαν στο 2-2, το πρώτο, 4-2 το δεύτερο, και εκεί κάπου στο τρίτο φάνηκε και η διαφορά στο υλικό και τις δυνατότητες των δύο ομάδων. Ήταν άλλωστε ένα εκτός έδρας παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη κοντά στον ΠΑΟΚ. Ήρθε, ήταν με 11-8. Αυτό δεν λέει κάτι. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Όπως είπα και σε προηγούμενη εκπομπή και αναφερθήκαμε και στην παρουσίαση που έγινε στην Πλατεία της Νέας Μήνης πριν περίπου 20 μέρες για το τμήμα της ΑΕΝ Ανδρών, τα παιδιά είναι νεαρής ηλικίας, με κάποιους λίγο πιο έμπειρους, που όμως από πέρσι βρίσκονται στην ομάδα μας και φέτος αποκτούν ακόμα περισσότερες εμπειρίες και με την καθοδήγηση του Αλέκου του Βάσου έχουν δείξει ότι μπορούν να κρατήσουν τη σημεία του Πανιωνίου ψηλά στην πρώτη την τάξη κατηγορία στο Πόλο και να μην κινδυνεύσουν καθόλου, να μην έχουν θέματα με παραμονή ή μη στην κατηγορία. Τα γκολ από τη μεριά μας ήρθαν από τον Κοκάλα 4, το Θωμάκο τον αρχηγό 3 και το Φόσκολο. Την ερχόμενη εβδομάδα, στις 20 του μηνός, η ομάδα Πόλο των Ανδρών θα παίξει δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βουλιαγμένη, 6 ώρα το απόγευμα, το ερχόμενο Σάββατο, με μια Βουλιαγμένη που
Είναι πάνω από εμάς στη βαθμολογία βεβαίως με 10 βαθμούς. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Η ομάδα μας ξέρει να μάχεται όλους τους αγώνες. Και εκεί τα παλικάρια θα τα δώσουν όλα για να πάρουν κάτι θετικό και να συνεχίσουν τη φετινή χρονιά ακόμα καλύτερα από πέρσι. Παραμένοντας στην κατηγορία, χωρίς προβλήματα και κινδυνολογίες. Όπως είπαμε, κλείνοντας, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Μεθαύριο είναι ο αγώνας στο στάδιο Καραϊσκάκη, Τετάρτη, και γίνεται λόγω των πολλών αναβολών που είχε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για την ομάδα ποδόσφαιρου και για την ομάδα μπάσκετ. Η επόμενη αγωνιστική, θέλω να πω. Την Κυριακή στις 3 είναι το παιχνίδι κοντά στον Ατρόμητο εντός έδρας. Που και αυτός είναι κάτι σαν τελικός. Σίγουρα δεν θα χαθούν τα πάντα αν δεν κερδίσεις, όπως ήταν το παιχνίδι κοντά στον Όφη προχτές. Αλλά κάθε αγώνας και κάθε μάχη πρέπει οι παίκτες της ομάδας μας να βελτιώνονται συνεχώς για να μπορέσουμε να πούμε ότι με το νέο έτος θα έχουμε σταθεροποιηθεί σε μια θέση ψηλότερη από αυτή που βρισκόμαστε τώρα και τα πράγματα σίγουρα θα είναι πιο αισιόδοξα και για αυτούς που έχουν αποφασίσει να μην έρχονται στο στάδιο της Νέας Μήνης. Για να μην απογοητεύονται, όπως λένε. Ο Πανιώνιος όμως στα δύσκολα είναι που χρειάζεται τη στήριξη και εκεί που πολλές χρονιές σε παλιότερες σεζόν, αν θυμάστε, ήταν που υπήρχε μια συσπήρωση καθολική. Για να αποφύγουμε τον υποβασμό και όλα τα παρεφέρει. Φέτος αυτό δεν το βλέπουμε. Ούτε συσπήρωση βλέπουμε, ούτε τι θέλεις. Οι λόγοι είναι μεγάλη κουβέντα και δεν μπορούν να εξηγηθούν από μια εκπομπή που προσπαθεί έτσι να αναδείξει την Πανιώνια επικαιρότητα. Ίσως κάποια στιγμή έχουμε και καλεσμένους από το τμήμα του ποδοσφαίρου για να μας πούν και τα δικά τους πιστεύω και έτσι μια προς τα έξω προς τον κόσμο μαρτυρία δικιά τους για το τι προσμένουν, τι περιμένουν και τι θα ήθελαν να συμβαίνει. Αυτά και για απόψε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Λίγο νωρίτερα πιθανόν, γύρω στις 7 με 7.30. Καλό βράδυ. Καλές γιορτές ξανά και το κεφάλι πάντα ψηλά, καθαρά και ενέρθρα. Γεια σας.